Ο Γιώργος είναι ένας ενεργός νέος. Γράφει επιστολές, καυτηριάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα καλώς και κακώς κείμενα, είναι ένας ενεργός πολίτης και από σήμερα είναι και φοιτητής ιατρικής, αφού το όνειρό του, όπως έμαθε μόλις χθες, έγινε πραγματικότητα και ο ίδιος πλέον είναι έτοιμος να διανύσει τα χρόνια της φοιτητικής ζωής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στη Σχολή των Ονείρων του, στην οποία με τη διαδικασία του 5% πέρασε δεύτερος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την προσπάθεια. Ήταν κόπη πολλών χρόνων στο σχολείο και ήταν ένα όνειρο ζωής για μένα το να καταφέρω να μπω στην ιατρική. Ο Γιώργος Παναγιωτάκης, που ζει με την οικογένειά του στη Νέα Αλικαρνασσό από το γυμνάσιο κιόλας, είχε επικοινωνήσει με την ιατρική σχολή και είχε ζητήσει πληροφορίες για το αν θα μπορούσε λόγω της μυτοχονδριακής μυοπάθειας από την οποία πάσχει να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο και να γίνει παιδοψυχίατρος. Ήξερε καλά τι ήθελε να κάνει, προσπάθησε γενναία και τα κατάφερε. Μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι και με τα παιδιά και επίσης μου αρέσει γενικά ο διάλογος με διάφορα άτομα και να προσπαθώ μέσω του διάλογου να λύνω τα προβλήματά τους. Η μυτοχονδριακή μυοπάθεια διαγνώστηκε στα 4 του χρόνια, ενώ στα 11 κάθισε σε αναπηρικό καροτσάκι. Θυμάται, όπως λέει, την εποχή που στεκόταν στα πόδια του και θυμάται τις αδύναμες κινήσεις του. Πέρασε μεγάλα διαστήματα μοναξιάς, καθισμένος στο παγκάκι του σχολείου, να μην μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό και το παιχνίδι των συμμαθητών του. Η προσπάθειά του όμως, η επιμονή του και η δύναμη ψυχής του τον επιβράβευσαν και έτσι σήμερα, αντί ο ίδιος να ακολουθεί, ανοίγει ένα δρόμο προόδου και εξέλιξης που μόνο χαμόγελα ευτυχίας προκαλεί στους δικούς του ανθρώπους, τους γονείς του, τον αδερφό του, παππούδες και γιαγιάδες, θείους και θείες, που δεν πίστεψαν ούτε λεπτό όλα αυτά τα χρόνια ότι ο Γιώργος δεν θα τα καταφέρει. Στο δημοτικό ειδικά είχα φίλο τον κύριο Παγκάκη, ένα παγκάκι, γιατί δεν είχα κανέναν και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, αλλά σιγά σιγά προχωρήσαν τα χρόνια και από τους φίλους, έκανα παρέες, δικτυώθηκα. Ο Γιώργος είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της ζωής του, την οποία περιμένει με αγωνία. Θέλει να μπορεί στο μέλλον να βοηθήσει τα παιδιά ως παιδοψυχίατρος και αυτό του δίνει ακόμη μεγαλύτερη όθηση. Όθηση να συνεχίσει να προσπαθεί για τη δική του εξέλιξη, αλλά και την εξέλιξη της κοινωνίας ως προς το πώς αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα. Με θυμώνει πάρα πολύ. Δεν με ενοχλεί ούτε όταν με συναντήσει κάποιος και με ρωτήσει για το πρόβλημά μου, ούτε τίποτα. Αυτό που με θυμώνει πάρα πολύ και ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να το κάνει είναι η λύπης και ο ίχτος. Ο 18χρονος φοιτητής της ιατρικής πλέον κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον και σκέφτεται ότι μέχρι σήμερα, ακόμη κι αν πολλοί θα έλεγαν ότι η μοίρα του επεφύλασε περιπέτειες, ο ίδιος κλείνοντας πεισματικά το μάτι, προτιμά να λέει ότι η μοίρα και η ζωή μόνο προκλήσεις του επεφύλασε. Προκλήσεις για να γίνει ο υπέροχος άνθρωπος που έγινε.